Sport. Score. Record. My radio. Τώρα. Αυτό παιδιά που λέτε δεν το έχω δει κάπου. Ποιο? Για τον Σαββίδη λέει ότι το κράτος λέει το ουκρανικό του πήρε... Το ουκρανικό? Ναι. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Υπάρχει πρόβλημα στον πάω που θα γίνει να πούμε. Μανολάς Σαλερνιτάνε, έδωσε καμπιονάτο. Λάσιο Τζούρισιτς ο Παναθηναϊκός ξανά. Ρε το Τζούρισιτς. Καλά, εντάξει, αν ο Τζούρισιτς είχε... Τι? Ναι, κατάσχεται, ναι, διαβάζω εδώ. Κατάσχονται, λέει, τα περιουσιακά στοιχεία του Ιβάν Σαββίδη και της σύζυγου του στην Ουκρανία σήμερα με απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου κατά της διαφθοράς προς τα δύο ουκρανικά μέσα. Συγκεκριμένα, το ανώτατο δικαστήριο κατά της διαφθοράς απάντησε θετικά στην έκθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του Ιβάν Σαββίδη και της σύζυγου του Κυριακής. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία θα αποτελούν πλέον έσοδο του Ουκρανικού κράτους. Η κατάσχεση αφορά το 100% των μετοχών της εταιρείας PJS Pentopac, η οποία είναι ένας από τους ηγέτες στην παραγωγή συσκευασιών για προϊόντα κρέατος και αλλαντικών. Και το 100% της ιατρικής εταιρείας Atlantis Pack Ukraine. Η κατασκευήσα επιχείρηση από την Πασχολή 200 άτομα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όμως δεν είναι ακόμα οριστική και ο Ιωσήτη του Ιβάν Σαββίδη έχει δικαίωμα προσφυγής. Μάλιστα. Εμφανίζεται δηλαδή ότι είναι η του κ. Σαββίδη η σύζυγος, η ιδιοκτήτρια, αλλά στην πραγματικότητα ανήκει στο σύζυγό της. Συμπεριλαμβάνεται λέει μάλιστα σε μια λίστα με 25 ολιγάρχες που υπηρετούν τις υπερδιώξεις της Ρωσίας. Το γράφει το. Εγώ το διάβασα στο powergame.gr. Εντάξει, ένα... αυτό βέβαια αυτό που γράφεται ότι παίρνουν την περιουσία απέχει από εδώ στο φεγγάρι, έτσι. Όχι, ότι... είπε ότι κατέσχει την περιουσία του Βάτσα στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία, ναι, στην Ουκρανία. Λέει, λοιπόν, Λουτσέσκου μην υπογράψει ακόμα, λέει. Ο Λουτσέσκου, νομίζω, ο Λουτσέσκου υπογράφει σήμερα στις 3 ώρα. Σήμερα, τώρα. Ναι. Τι λες. Λίγες μέρες πριν τις 14 Φεβρουαρίου. Αρκετές μέρες. Και όπως λέει ο Νίνο, 14 Φλεβάρι, να είμαστε μαζί μακάρι. Ο Νίνο. Ο Νίνο, ναι. Θα έχεις μάθει όλα τα τραγούδια του, ε. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω εγώ χρόνια. Το αγαπημένο σου ποιο είναι. Εσείς ομάδα... Το αγαπημένο σου ποιο είναι. Το αγαπημένο μου του Νίνο. Ναι. Το αγαπημένο μου του Νίνο είναι το Σαν Αβαγή Σαν Ροβινσόνες. Σαν Αβαγή. Ναι, Σαν Αβαγή Σαν Ροβινσόνες, Νίγος Νούμους και Κανόνες. Ναι. Σε ένα νησί μαζί μου θέλει που δεν το έχει ούτε χάρτη. Εκεί θα πάω σαν νησί, εκεί θα πάω στο survival. Κλείστο λίγο πριν υπογράψει. Καλά, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Τι δεν θέλει, Λουτσέσκου. Στο Ολυμπιακό. Το Λουτσέσκου, όχι. Όχι. Εγώ θέλω τον Αλμέιδα. Αλμέιδα. Θα μου πει, σε χαλάει ο Λουτσέσκου, δεν θα ξέρει χαλέα. Καρβαλιά είναι καλύτερο. Εγώ θέλω τον. Εγώ θέλω τον. Το φίλο μου τον Αλμέιδα, αυτός είναι ο αγαπημένος μου προπονητής, έκανε. Θα μου πεις, μου λέει, γιατί σ' αρέσει λίγο στον Αλμέιδα, ό,τι έχει μαλλιά, αυτό μου αρέσει. Αυτό. Άμα δεν θα κάτσουμε τώρα να συζητήσουμε τι λέει ο Αλμέιδα, ο Αλμέιδα πάντως πιστεύω ότι μετά την τρίτη σεζόν... Ναι, θα είναι έτοιμος για να πιάσει λιμάνι. Μετά την τρίτη σεζόν, εγώ την πίστηση, αν μήπως εξαρτάται για το πώς θα πάει εκφέτος στο πρωτάθλημα, θεωρώ ότι η δεύτερη του σεζόν θα είναι η σεζόν που θα αρχίσει να τον κυνηγάει. Η δεύτερη είναι αυτή που τρέχει τώρα. Ναι, αυτό που θα τελειώσει. Εξαρτάται αν πάρει προτάσμα που θα είναι ακόμα πιο διαφημισμένο. Θεωρώ ότι το ιταλικό όνειρο θα αρχίσει να είναι πιο έντονο. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ο Αλμέιδα έχει σκοπό, αν φύγει κάποτε από την Ελλάδα, παρά το γεγονό ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το 27, αν δεν κάνω λάθος, να μείνει στην Ελλάδα και να πάει στο Μεξικό, ας πούμε, ή στο. Στην Αργεντινή. Νομίζω ότι το μυαλό του Αλμέιδα είναι να συνεχίσει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο σε μια μεγαλύτερη ομάδα, καλύτερο προτάσμα κτλ. Ο Μιχάλης λέει μετά τρίτη σεζόν, δύο double, τρία πρωταθλήματα, θα πάει για το conference. Άρα λέει, έχει σπάσει. Ναι, του είπα ότι του έχω πολύ μεγάλη συμπάθεια γιατί και όπου είπα για τη λέξη, μάλιστα παρουσία και του Τσαντάλη και του κυρίου που κάνει με τη μετάβαση. Ότι μου λέει θα έδινα τα πάντα για να φορέσω για ένα λεπτό τη φανέλα τη Λάτσιο ξανά. Να, είδες. Και σε κάνα που λοιπόν μάθει, σε κάνα που βάλει αποκλείεται από εδώ. Τι κάνουμε με σελιό. Αλμέιδα να πάρει δεν είναι καλό διαχείριση. Όχι, ο Αλμέιδα δεν είναι διαχείριση. Ο Αλμέιδα είναι προπονηταρά με μεγάλε πιθανότητε, να ξέρει. Αν πετύχει ο Αλμέιδα, δεν φύγει το Μελισανίδη. Εντάξει. Αυτό είναι κάτι το οποίο... Έλα, Στέλιο. Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε.
Πού είσαι? Είμαι έξω, αλλά γι' αυτό δεν είχαμε καλή επικοινωνία. Πού, με τον Λουτσέσκου είσαι, πας να υπογράψετε? Ακόμα νωρίς, στις 3 ώρα υπογράφει ο Ραζόμι Λουτσέσκου, που θα βρεθεί στο γήπεδο της Τούμπας για να ολοκληρωθεί η συμφωνία την οποία είχε προαναγγείλει ο ΠΑΟΚ από την παραμονή Χριστουγέννων. Εκεί είχαμε πει και εμείς την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα κλείσει εντός αυτής της εβδομάδας, όπου αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών και να πέσουν οι υπογραφές και να ανακοινωθεί και επίσημα ένας Ραζόμι Λουτσέσκου, ο οποίος δεν θα δώσει ούτε δηλώσεις ούτε συνέντευξη, γιατί όλοι θέλουν να κάνουν focus στο παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στην. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ, 14 Φεβρουαρίου θα υπάρξει ένα ωραίο βίντεο, έτσι πιστεύω. Έτσι το πιστεύω. 14 Φεβρουαρίου θα είναι παραμονή στο μητελικού Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Πάντως γενικά οι αναζητήσεις προπονητές δεν πάνε σε καλό αν γίνει προς αμέσως τη σεζόν. Γιατί το λες? Εντάξει, γενικά προπονητές που έχουν ανανεώσει μέσα στη σεζόν δεν έχουν βάλει πολύ καλά. Έτσι το φαντάζομαι. Τελευταίο παράδειγμα, ο Μαρτίνης, ας πούμε. Ανανέωσε και μετά από λίγο καιρό. Καλά, τώρα στον Ολυμπιακό, αλλά θα είναι σχετικά. Μας άφησε ζώνους. Ο άνθρωπος. Είναι λίγο σχετικά αυτά. Έλα, Στέλιο. Αυτά, ναι, το έδωσε που ακούσατε. Ναι, ουσιαστικά δεν θα κάνει δηλώσεις, γιατί όλοι θέλουν να έχουν focus στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, οπότε δεν θα έχουμε δηλώσεις από τον Ραζόμι Λουτσέσκου, γιατί δεν θέλει να αποσυντονιστεί η ομάδα. Και ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ συνεχίζει στο πλάνο με τον Ρουμάνο τεχνικό και εστιάζει στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι κομβικής σημασίας, καθώς αν κερδίσει παίρνει και απόσταση από τον δεύτερο της βαθμολογίας. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος έχει ερωτηματικά όσον αφορά την δεκάδα. Ερωτηματικό είναι αν θα. Τώρα. Γιατί προσπαθούμε μια φορά αφού δεν έχουν τρεπορτά στη μέση. Το άφημα στο μεσοψιάνο. Πες να μείνει ακίνητος, να ακινητοποιηθεί, μην κουνιέται. Είναι αργομένος, το βλέπω. Το θέμα είναι τώρα, ήθελα να ρωτήσω τι θα πράξει και εν ώψη Παναθηναϊκού, αλλά τώρα δεν μπορεί να μην κατεβάσει την πιο ισχυρή εντεκάδα όπως είναι στο μυαλό τουλάχιστον κόντρα στην ξένα ντέρμπι κορυφής. Γιατί είναι αυτό, αν κερδίσει πάει στο συν 5. Εγώ συμφωνώ με το Λάκη ότι ειδικά εν ώψη φινάλε στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος θα πάρει μεγάλο πλεονέκτημα ο ΠΑΟΚ αν πάει στο συν 5 από την ΑΕΚ, που την θεωρώ βασική συνδιεκδικήτρια του τίτλου. Παναθηναϊκό, εντάξει, θα δούμε. Βλέπω πιο μπροστά πάω. Έλα, Στέλιο. Ελπίζω να μας βοηθήσει και η τηλεφωνία. Ναι, τώρα τα ερωτηματικά όσον αφορά την δεκάδα και τον Ραζόμι Λουτσέσκου είναι το αν θα αγωνιστεί ο Ντεσπότοφ ή ο Ντρίγιας Ζίφκοβιτς στα άκρα ή στη θέση 10 ο Μούργκ ή ο Κωνσταντέλιας. Νομίζω ότι προβάδισμα έχει ο Μούργκ, καθώς τον έχουμε δει στα περισσότερα ντέρμπι να παίρνει αυτό στην θέση βασικού. Αλλά και στην κορυφή της επίθεσης με τον Τόμας ή με τον Σαμάτα να διεκδικούν την θέση του βασικού εν ώψη του ντέρμπι των δύο δικεφάλων. Με τους υπόλοιπους πάνω κάτω να είναι γνωστοί και να μην αλλάζουν. Στο δεξιό άκρο θα παραμείνει ο Σάστρε, με τον Ότο να παίρνει χρόνο συμμετοχής κατά πάσα πιθανότητα στο παιχνίδι κόντρα στον Παναγιώτη. Εντάξει. Τη βλέπουμε εμείς στην δεκάδα. Εδώ σε γράφημα να τη μεταφέρουμε τους φίλους που ακούνε και δεν βλέπουν το YouTube. Με Κουλιεράκη και Τζιόρα, με Κοτάρσκι, με Σάστρε, με Μπάμπα, με Μεϊτέ, Οσντόεφ, Μούργκ, Ντεσπότοφ, Τάισον, Τόμας. Είναι η βασική εντεκάδα και όπως είπαμε είναι δύσκολο να αλλάξει κάτι αφού δεν μπορεί από το να μην βλέπει μπροστά του την ΑΕΚ και ας υπάρχει ο πρώτος ημιτελικός στην Τετάρτη με τον Παναθηναϊκό, έτσι. Άλλωστε έχει το περιθώριο να κρατάει παίκτες ζεστούς και στον πάγκο και να μην κάνει πολύ μεγάλη διαφορά, δηλαδή μπορεί να βάλει ΣΒΑΜ αντί για Μούργκ. Έχει παίκτες να βάλει, μόνο Μιχαλίδης. Έτσι, μπορεί να βάλει Ζίβκοβιτς αντί Ντεσπότο, μπορεί να βάλει Σαμάτα αντί Τόμας. Πίσω είναι μετρημένα τα κούκια, αλλά και εκεί πολλές αλλαγές. Και Βιερίνα πιστεύω κάποια στιγμή θα δούμε, όχι αύριο, όχι μεθαύριο, ενώ ώψη της Τετάρτης, έτσι. Λοιπόν, για τον Τζούρισιτς το είπαμε. Περιμένω το βρεμινό πρωτοσέλιδο, ανανεωμένη η Μπόρα Κίνη μετά την πρόσληψη με τη Λίμπαρ. Πιστεύει και στο Ναβάρο θα αρχίσει να σκοράρει. Τελεία.
Μάλιστα.